Σχεδιάζουμε τον 3ο αιώνα της σύγχρονης ιστορίας μας, τόνισε από τις εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα του Σουλίου η πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021, Γιάννα Αγγελοπούλου, με την επίσκεψή της να αποτελεί αφορμή για την δημοσιοποίηση κάποιων από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με στόχο την ανάδειξη της περιοχής. Όπως προέγυψε από την επίσκεψη του κλιμακίου της Επιτροπής, ο Δήμος Ιγουμενίτσας συμμετέχει στην επέτειο των 200 ετών μετά την Επανάσταση με μια σημαντική πρόταση με θετικό πολιτιστικό και οικονομικό πρόσημο. Πρόκειται για το σχέδιο δημιουργίας ενός έξυπνου τουριστικού προορισμού μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών που στοχεύει στην ανάδειξη του πολιτιστικού και τουριστικού πλούτου της περιοχής και στην ευρύτερη προσέλκυση επισκεπτών. Παράλληλα, ο Δήμος Σουλίου τιμά τα 200 χρόνια προβάλλοντας τη συμβολή του τόπου στον αγώνα μέσα από τη δημιουργία μιας εφαρμογής εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Τέλος, η Περιφέρεια Ηπείρου μέσα από το Μουσείο Ψηφιακών Περιηγήσεων Ηπείρου θα αναδείξει την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του συνόλου της περιφέρειας μέσω της χρήσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών, αφήνοντας μια σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον, καθώς αποσκοπεί και στην τουριστική προώθηση της περιοχής. Λοιπόν, εδώ στη Σουλιώτικη Συμπολιτεία έχουμε μάθει ιστορία, μαθαίνουμε ιστορία και θα μάθουμε και άλλα πολλά. Στο Τετραχώρι, στο Επταχώρι. Εδώ, Μάρκος Μπότσαρης, έτσι, πόσους αγωνιστές έχουμε μάθει, όχι μόνο το Τζαβέλα, αλλά και το Ζαγλί και το Ζέρβα. Είναι τιμή μου που είμαι με τους ανθρώπους του Δήμου και της Περιφέρειας, γιατί η Επιτροπή Ελλάδα 2021 δεν προσπαθεί να βγάλει μόνο από τους ανθρώπους τις γνώσεις τους τις ιστορικές, μαθαίνει. Και προπαντός, τιμώντας την ιστορία των 200 χρόνων πριν, με αναπτυξιακές δράσεις που έχουν κάνει όλοι εδώ γύρω μου, ετοιμάζουμε τον 3ο αιώνα της σύγχρονης ιστορίας μας. Μετά τις εκδηλώσεις στο Σούλι, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ελλάδα 2021 μετέβη στην Ιγουμενίτσα, όπου συναντήθηκε με τους τρεις δημάρχους των Δήμων του Νομού Θεσπρωτείας, τον Δήμαρχο Ιγουμενίτσας Γιάννη Λόλο, τον Δήμαρχο Φιλιωτών Σπύρο Παπά και τον Δήμαρχο Σουλίου Γιάννη Καραγιάννη. Στη συνάντηση μετήχαν ακόμη, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές Βασίλης Γιώργιακας και Μάριος Κάτσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου Αλκιβιάδης Λάμπρου, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου Σταυρούλα Μπραήμη και ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας Χρυσόστομος Κιάμος. Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής επισκέφθηκε ακόμη την Πλαταριά και στη συνέχεια τα Σίβωτα, όπου παρουσία εκπροσώπων τουριστικών επιχειρήσεων, ξενοδοχειακών μονάδων αλλά και καινοτόμων επιχειρήσεων, όπως μια πρότυπη μονάδα εκτροφής γαρίδας και ένα σύγχρονο ηνοπείο, έγινε αναλυτική παρουσίαση της πρότασης του Δήμου Ιγουμενίτσας που θα υποβληθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Όπως τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής, κυρία Αγγελοπούλου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η επέτειος των 200 ετών μετά την Επανάσταση αποτελεί μια ευκαιρία να αναδείξουμε πτυχές της ιστορίας των δύο αιώνων της σύγχρονης Ελλάδας, αλλά και να ανοίξουμε ένα παράθυρο στο μέλλον.